κυρίες και κύριοι, Τρίτη 30 Οκτωβρίου του 2018 παρακολουθούμε τις κυριότερες εξελίξεις. Σε διάβημα για το θάνατο του Έλληνα Ομογενίκου Κωνσταντίνου Κατσίφα στις Βουλιαράτες προχωρά το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως έγινε γνωστό από το Αρχείο της Ελλάδας, ο ίδιος Κωνσταντίνος Κατσίφα συμμετείχε στο σημειοστολισμό στους Βουλιαράτες, όπου αναρτήθηκαν δεκάδες ημέρες εν ώψη επετείου της 28 Οκτωβρίου, χωρίς να ανακύψει κάποιο θέμα. Το ημέτερον κάλος, βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, είναι ο τίτλος της έκθεσης που φιλοξενείται στη Μονή Βλατάδων. Η έκθεση έχει ενταχθεί στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομίας 2018, οργανώνεται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τελεί υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η έκθεση φιλοδοξεί να προβάλλει την καλλιτεχνική παραγωγή της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης ως σπουδαίου πνευματικού κέντρου που παρήγαγε υψηλής ποιότητας ζωγραφικά και ψηφιδωτά έργα τέχνης, αλλά και να αναδείξει την μεγάλη συνεισφορά της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής των Βλατάδων στη διάσου μεγάλου αριθμού εικόνων. Δεν πρόκειται να διεκδικήσω κανένα πολιτικό αξίωμα, διαβεβαίωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Τις επόμενες μέρες πρόσφυγε θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, στην οποία κατέχει από το 2000. Η απόφασή της άλλωστε δεν ήταν έκπληξη, καθώς η ανάγκη για αλλαγή ήταν σαφέστατη μετά τις επιδόσεις στις συντηγούς εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Γεια σας.